Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία θα ακούσετε στο μέρος αυτό της εκπομπής γιατί ήδη είχα την ευκαιρία, χαρά μου ήταν και πολύ χρήσιμο για μένα αν και ήμουν φορτικός πιεστικό τον ίδιο να, να μάθω πράγματα, να ακούσω πράγματα τα οποία ομολογώ ότι δεν τα γνώριζα, δεν τα γνωρίζουμε ίσως γιατί είναι μια υπόθεση πολύ 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 θολή και επειδή εξυπηρετούνται διάφορα συμφέροντα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να την ξεδιαλύνει. Ευχαριστώ τον Σαμούλη τον Πισάρα, ο οποίο είναι μεταφραστή αραβικών. Καλημέρα κύριε Πισάρα. Καλημέρα κύριε Βερνιέρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, Αιγύπτιο Έλληνα, Ορθόδοξο, πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Στο παρελθόν σε άλλε ανάλογε συγκυρίε τον είχαμε φιλοξενήσει στην TV Μακεδονία σε εκπομπέ και μα έδινε τα δικά του φώτα. Και τον καλέσαμε για να ξεδιαλύμε λίγο όσο μπορούμε, δηλαδή να, να ακούσουμε έναν άνθρωπο που θα ξέρει καλύτερα από εμά. Τελικά, τι είναι αυτό το, το περιβόητο Ισλαμικό κράτο, πώ δημιουργήθηκε, γιατί δημιουργήθηκε και γιατί συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν. Καταρχά, κάτι το οποίο Κώστα θα εκπλήξει και, σε, και εσένα, mm -hmm. κύριο Μπισάρα, ο ίδιο θα μα πει, δεν υπάρχει έννοια του Ισλαμικού κράτου. Αυτό το χρησιμοποιούμε εμεί, αυτό το ίσης που λέμε, είναι mm -hmm. δημιούργημα δικό μα για επικοινωνιακού ενδεχομένω λόγου και. Και, και κάνουμε και ένα σπάλμα επικοινωνιακό, διότι δίνουμε και οντότητα, έτσι. Αυτό ακριβώ λέει ο κύριο Μπισάρα. Ah. Καλημέρα κύριε Μπισάρα και πάλι. Καλημέρα κύριε Βενιέρη. Ε, Πάμε λοιπόν να, να δούμε τι τι είναι αυτό το πράγμα, πώ δημιουργήθηκε, ποιου στόχου έχει, ποιοι το στηρίζουν, γιατί το στηρίζουν, τα πάρουμε ένα. πριν ξεκινήσω, πιστεύω ότι υπάρχει ένα επίκαιρο μήνυμα που είναι μακάρι η ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, όπω λέει και το Ευαγγέλιο. Και είναι μια πολύ μεγάλη δύσκολη αποστολή σε αυτού του δύσκολου καιρού να υπάρχει αυτό το στοιχείο της ειρηνοποιητικής διαδικασίας για μένα το Ισλαμικό κράτος σαν όρος είναι μια επικοινωνιακή παγίδα στην οποία μας έχουν βάλει οι ίδιοι αυτοί οι φανατικοί οι οι οποίοι είναι αυτόκλητοι αντιπρόσωποι των μουσουλμάνων, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Το όνομα είναι Daesh στα αραβικά που είναι αρκτικό λεξο που σημαίνει το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε, του Σέμ. Οπότε αν επιμείνουμε για μια Απόδοση, Το Λεβάντα είναι περισσότερες χώρες νομίζω, μια μεγαλύτερη περιοχή εκεί δεν είναι Είναι στην πραγματικότητα η Συρία με Λίβανο, με Παλαιστίνη, Αυτό. με Ιωδανία Οπότε με βάση τον γεωγραφικό προσδιορισμό δεν υπάρχει λογική εξήγηση για την εμφάνιση αυτών των φανατικών εξδεμιστών παραδείγματο χάρη στη Λιβύη, στην Ιγυρία με τον Μποκ στην Ιεμένη, στο Μαλί Οπότε μετά από κάποιες εξελίξεις που ξεκίνησαν μετά το 2004 με την εισβολή των Αμερικανών στο Ιράκ, έχουμε αυτή τη στιγμή την μορφή που πήρε αυτή η τρομοκρατική οργάνωση Daesh, οπότε 29 Ιουνίου του 2015 ανακηρύχθηκε ο αρχηγός, ο Αλμπαγδάδη, ως χαλίφης. Η έννοια του χαλίφη αυτή τη στιγμή παίρνει μια άλλη διάσταση, διότι οι ίδιοι είναι ένας τύπος αρχηγωνιστών. Προγονεστών, σαλαφιδών και γι' αυτό το. Δεν Ρο... είναι ούτε Σουνίτε ούτε Σοιίτε, μου είπατε. Μπορεί Κοιτά... να υπάρχουν Σουνίτε ή Σουίτε μαζί του, δεν ξέρω, λέω, αλλά δεν είναι κάτι από τα δύο. Τα οποία έχουμε συναντήσει, του οποίου έχουμε συναντήσει στι άλλε διενέξει. Κοιτάξτε, το συγκλονιστικό στην προκειμένη περίπτωση είναι, είναι ότι οι ίδιοι στοχοποιούν του ίδιου του Σοιίτε. Και γι' αυτό είναι παράξενο και δυστυχώ δεν έχει πάρει αυτή την επικοινωνική διάσταση στη Δύση ότι έχουν φτάσει στο σημείο να ανατινάζουν και τζαμιά σιητών, που οι σιήτες είναι μουσουλμάνοι, άρα έχουν και σαν στόχο ίδιους μουσουλμάνους, έχει τύχει να ανατιναχτούν τζαμιά στο Κουβέιτ, στη Σαουδική Αραβία και σε άλλα μέρη, στο Ιράκ, στη Συρία και Κανείς... Ο όρο τζιχαντιστέ είναι ο όρο ο οποίο. ξέρουμε τι είναι το τζιχαντ. Είναι όρο πρόσφατο ή είναι όρο τον οποίο οι ίδιοι υιοθέτησαν και τον επέβαλαν ή εμεί οι δυτικοί του αντιμετωπίζουμε έτσι. Ο όρο ε, τζιχαντιστή πάλι δεν υπάρχει με αυτή τη μορφή, διότι η λέξη τζιχαντ. Ιερό σι... Σε... πόλεμο. Όχι. Είναι αγώνα. Είναι ο ορο τζιχαντιστη παλι δεν υπαρχει με αυτη τη μορφη διοτι η λεξη τζιχαντ ιερο πολεμος πολεμο οχι ειναι αγωνα ειναι ο αγωνα Αν πει κάποιο τζιχαντ μου κάντα, είναι ο ιερό αγώνα. Αλλά και η ίδια η έννοια για κάποιου μετριοπαθεί φτίδε. Για κάποιου μουσουλμάνους οι οποίοι έχουν μετριοπαθή ερμηνεία αυτή τη ε, θρησκείας και τη αντίληψη, είναι ο αγώνας της ψυχής Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να βελτιώσει αγωνιζόμενο την ίδια την ψυχή. Α, δεν έχει την ευθυντική διάσταση που νομίζουμε εμεί αυτού του ιερού α, πολέμου, δηλαδή είναι ο αγώνα ε, ο δικό μου να γίνω καλό, καλύτερο, δεν ξέρω τι ε, και να ελέγξω τις αδυναμίες μου, τι αδυναμίε μου ό,τι συμβαίνει σε πολλέ θρησκείε. Μάλλον αυτό είναι. Αυτή είναι μία αλφα ερμηνεία. Ναι. Η άλλη ερμηνεία με βάση τις πράξεις κάποιων εξτρεμιστών είναι ο αγώνας που οδηγεί σε κάποια αλλαγή. Η ίδια η ονομασία όμως έχει πάρει μια εξέλιξη με την πάρο του χρόνου ανάλογα με τις σκοπιμότητες, διότι από την ίδια ρίζα, αν θυμάστε μετά τη Σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν το 1979, Υπήρχαν κάποιοι μέσα σε εισαγωγικά, εντό ή εκτό εισαγωγικών, που ήταν οι μουτζαχηδίν, Μουτζαχήδι, οι ναι, οποίοι ναι. ήταν για κάποιου ήρωε. Η λέξη μουτζαχηδίν σημαίνει αγωνιστή. Μουτζάχητ σημαίνει αγωνιστή. Είναι από την ίδια ρίζα τη λέξη τζιχάτ. Με την πάροδο του χρόνου, όμω, αυτό ο αγωνιστή που προέρχεται την ονομασία του από τη λέξη τζιχάτ, έχει πάρει την έννοια του τζιχαντιστή, mm. ο οποίο είναι κάτι το Καταδικαστεί. Τώρα, α, χρονολογικά, μου το είπατε εμένα βέβαια έξω, θα, θα να το μοιραστούμε και με τον κόσμο, αν πάμε στη γέννηση, γέννηση αυτού του, του μορφώματος, που κακώς όπως λέτε το λέμε Ισλαμικό κράτος, πάμε στα 1999, λόγω Κουβέιτ, ε, λόγω πάμε, Ιράκ. Πάμε στα 1999, στην ουσία που αρχίζει να ψεύτω εμφανίζεται, ως μια οργάνωση αντίθετη προς το καθεστώς τότε του Σαντάμ Χουσίντ. Μετά την εισβολή των Αμερικανών το 2003 στο Ιράκ και ό,τι ε, επακολούθησε, αυτή η οργάνωση άρχισε να παίρνει τη μορφή του ενόπλου αγώνα. Η Ισραήλ επεκτάθηκε και με όλα τα γνωστά γεγονότα που έγιναν και την κατάληψη της Συρίας με πρωτεύουσα την Αλράκα και δεν είναι τυχαίο ότι οι Γάλλοι αυτή τη, βο... αυτή τη στιγμή βομβαδίζουν ακριβώς μετά τις νομοκρατικές ενέργειες σαν αντίπεινα να βομβαδίζουν την περιοχή της Αλ-Ράκα η οποία θεωρείται πρωτεύουσα και το προπύργιο Αυτών των εξθυμιστών εκεί, εκεί αγαπητέ μου να μιλάμε στον ελληνικό Επειδή Βέβαια. γνωρίζαμε τον ε, εκεί Επειδή άκουγα το πρωί τον πρώτο τον Κώστο Βαραγιάννη να λέει Ότι χρησιμοποιούν όσα σπίδα προστασίας Κατοίκους περιοχής Έχουμε τα πρώτα πλάνα Δεν διαφωνώ Αυτή η πόλη ε, αποτελείται Από ένα πληθυσμό. Δηλαδή υπάρχουν και οι τζιχαντιστέ Υπάρχουν και οι υπόλοιποι συνυπήρχαν και σήμερα α, ελέγχεται από τον Τζιχάτη ή ήταν μόνο Τζιχαντιστέ. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο Τζιχαντιστέ. Αλλά αυτό το ασπίδα, ανθρώπινη ασπίδα, Δημήτρη, θέλω να σου θυμίζω κάτι. Μια συγκλονιστική εικόνα που είδαμε πριν δύο-τρει εβδομάδε ήταν ότι αυτοί οι εξτρεμιστέ είχαν βάλει κάποιοι συνάνθρωποι μα οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ιδεολογία τους μέσα σε κλουβιά και τους και περιφερόντουσαν αυτοί οι συνανθρωποί μα μέσα σε κλουβιά και αυτοί οι εξτρεμιστέ απλούστατα του έδειχναν και του φρουρούσαν. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποια αντίδραση. Οπότε αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να είναι χριστιανοί, μπορεί να είναι γεζιντίδε, διότι και αυτοί είναι μία αλφα μειονότητα, μπορεί να είναι κούρδοι, μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε αυτή την ε, ιδεολογία του φόνου και τη απόρριψη τη κοινωνία. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να είναι άνθρωποι να σα πει. Γνωρίζουμε, γνωρίζουμε, Σαμουήλ, α πούμε, αυτή η πόλη που θεωρείται πρωτεύουσα και έχει έναν συμβολισμό δομικά. Μάλλον, αν υπάρχει μια δομή, μια οργάνωση στοιχειώδη δική του, δηλαδή υπάρχει μια πυραμίδα στελέχωση όπου υπάρχει ο επικεφαλή, βέβαια ο επικεφαλή ο Χαλίφη έγινε φέτο. Και από εκεί και κάτω υπάρχουν άνθρωποι που συντονίζουν επιμέρου ομάδε. Πώ λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ο, ο αρχηγό του, Ονομάστηκε φέτο Χαλίφη. Δηλαδή Αυτό λέω, το 15 τον Ιούνιο. Αυτό ο Αμπουμπάκρελ Μπαγδάτη είναι αρχηγό από το 2010-2011. Απλούστατα, αντί να λέγεται αρχηγό, άρχισε να λέγεται Χαλίφη, εξού και η λέξη Χαλίφη. Αυτό είναι εκεί, χαλήφη. ζει εκεί σε αυτή την πόλη σε την περιοχή, Αυτό, δεν ξέρω. Αυτό πιθανόν μπορεί να ζει ανάμεσα στο Ιράκ και στη Συρία, αλλά δεν είναι γνωστό, δεν το ξέρουν. Έχουν μία δομή. Δηλαδή, έχουν το δικό τους υπαρχηγό για θέματα πολέμου. Mm -hmm. Έχουν το δικό τους υπαρχηγό για θέματα οικονομία. Αλλά εκεί που έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία, δυστυχώ, και το ξαναλέω δυστυχώ, είναι στα θέματα επικοινωνία. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα τρομοκρατία, αλλά είναι θέμα τρομολαγνία. Θέλουν να σπείρουν τον φόβο, ναι. δείχνοντα αποκεφαλισμό. Εξυπηρετούντα ποιον απότερο ή απότατο σκοπό του. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη κατάκτηση και η πρώτη νίκη αυτών των εξεμιστών ήταν η Μουσούλη. Η Μουσούλη φημίζεται για τα διελιστήρια Πιτρελαίου. Δεν είναι... δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και βέβαια δεν ξέρω αν μπορώ να το δέσω ή να μην το δέσω. Μπορεί να είναι τυχαίο ή όχι. Πριν 100 χρόνια, τον Νοέμβριο του 1915, είχαν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την περιβόητη συμφωνία διαμελισμού της περιοχής που είναι γνωστή ως Σάιξ πικο ήταν ανάμεσα στη Γαλλία και στη Βρετανία οπότε πιστεύω ότι μπαίνουμε δυστυχώς για μια καινούρια μορφή διαμελισμού της περιοχής η οποία βασίζεται στα συμφέροντα ε, ε, δύο ακόμα σε... ερώτημα Κώστα θα σου πω λίγο θέλω να κλείσω αυτήν την ερώτηση ναι, ναι, ναι. οι Άραβες στο σύνολό τους τι θέση, Μάλλον στο σύνολό του έχουν ενιαία α, θέση απέναντι στο. θα το πω πάλι Ισλαμικό κράτο, επειδή έτσι το ομαθοκόσμο ε, λέτε ότι κακό τα χρησιμοποιούμε ω όρο. Ε, έχουν ενιαία θέση απέναντί του. <Και>... Γιατί λέγεται, για παράδειγμα, ότι πίσω από αυτού κρύβονται οι Σαουδάραβε. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θρησκεία που λέγεται Ισλάμ, που είναι μια σεβαστή θρησκεία. Η θρησκεία του Ισλάμ εκπροσωπείται από θεσμού. Όταν βγαίνει ο μεγάλο Σεήχη του Αλάζχαρ και καταδικάζει και απορρίπτει και επικρίνει αυτούς εδώ που θεωρούνται μουσουλμάνοι αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν τους μουσουλμάνους διότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για εγκληματίες. Μιλάμε για εγκληματίες. Οπότε ή θα συνομιλούμε σαν δύση με θεσμούς που εκπροσωπούν το Ισλάμ ή θα πέσουμε στην παγίδα κάποιων αυτοκλήτων οι οποίοι με οποιαδήποτε ανομασία μπορούν να μας αυτό βάλουν σε, σε σχέση την με την Δύση και αυτούς. Εγώ λέω πάω στο πεδίο των Αράβων, μέσα στον Αραβικό κόσμο. Α, υπάρχει ενιαία στάση απέναντι στο Ισλαμικό κράτος τους τζιχαντιστές ή κάποιοι το βλέπουν και λίγο πιο χαλαρά. Ενδεχομένω έχει βάσει αυτό που λέγεται ότι κάποιοι Σαουδάραβε μπορεί να ρίχνουν χρήματα παρασκηνιακά για να λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Εδώ, αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξουμε στην επίσημη στάση των χωρών, καταδικάζουν αυτέ τι ενέργειε. Δεν μπορεί η Αραβική χώρα να βλέπει τον Ιωδανό πιλότο να καίγεται ζωντανό μέσα σε ένα κλουβί από αυτού και να μην καταδικάσει. Είναι διάφορα παραδείγματα. Δεν μπορεί να βλέπει αποκεφαλισμό κάποιων συνανθρώπων, είτε αυτοί είναι Άραβε, είτε αυτοί είναι ξένοι, και να μην το καταδικάζουν. Αλλά θέλω να σα πω κάτι. Μην ταυτίζουμε αυτού του ανθρώπου με του Άραβε. Υπάρχουν μισθοφόροι και οι τρομοκρατικέ ενέργειε που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στη, δέση, στη Δύση, δεν έχουν γίνει από Άραβε. Έχουν γίνει από Γάλλου υπηκόου. Μπορεί να είναι αραβική καταγωγή. ή Αλγερινό ο πρόσφατο. Ναι, ναι yeah. αλλά δεν είναι η πρώτη γενιά, είναι η δεύτερη γενιά. Εδώ λοιπόν τίθεται το ζήτημα. Πώ μπορεί ο δυτικό πολιτισμό, πώ μπορεί να νικήσει ιδεολογικά μία ιδεολογία η οποία βασίζεται στη διασπορά του φόνου, της καταστροφής. Πάντως 60 χρόνια δεν τα κατάφερε. Πιστεύω, είμαι αισιόδοξο ότι θα, θα τα καταφέρει. Και γιατί, Διότι, αν το πάρουμε αριθμητικά, εδώ υπάρχουν εκατομμύρια μουσουλμάνοι οι οποίοι ζουν στι δυτικέ χώρε. Δεν μπορούμε να του στιγματίσουμε από 7-8 άτομα. Όπως δεν μπορούμε, θα είναι απευκταίο να συνδέσουμε αυτά που έγιναν με τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγε και αυτοί. Είναι θύματα αυτών των εγκληματιών. Οι Καταριανοί και οι Σαοδάραβε με τον Άσαντ. Σαουδική Αραβία, αυτό λέω. Ναι. Ναι. Με τον Άσαντ, τι συγκεκριμένο πρόβλημα έχουν, ή είναι απλά η πολιτική επιρροή που θέλουν να εγκαθιδρύσουν. Ε, Καλό είναι να σου πει εδώ, γιατί μου το είπε εμένα. Γιατί ψάχνει. Ψάνοντας... Όχι, προέκυψε από το πουθενά. Φτάνουμε στη, στη, στο πρόβλημα τη χρηματοδότηση. Δηλαδή, προσπαθούμε να δούμε ποιοι χρηματοδοτούν. Ξέρουμε, ξέρουμε, με τα δεδομένα που υπάρχουν, ότι ένα ποσοστό έρχεται από, τις, από τα 9.000 βαρέλια τα οποία πολλούν οι τζιχαντιστέ. Από τι πετρελοεπικίε, τι οποίε έχουν καταλάβει. 9.000 ημερησίω. Τα οποία ξέρουμε και την τιμή στην οποία πολλούνται. 25 δολάρια το βαρέλι. Δεν μπορεί να χτυπήσει και τίποτα, γιατί απευθύνονται σε χαμηλά στρώματα Τούρκων και Κούρδων και από εκεί διοχετεύεται τέλο πάντων ένα πακτολόνδης δισεκατομμυρίων. Ή όμω οι Καταριανοί και οι Σαουδάραβε με τον Άσαντ τρία χρόνια τώρα τι συγκεκριμένο πρόβλημα έχουν. Μπορείτε να μα πείτε. Κοιτάξτε, μπορεί σε άποψη, σε επίπεδο πολιτική να υπάρχει διαφορά. Διότι μπορεί ο αραβικό κόσμο να είναι ο λεγόμενος αραβικός κόσμος, αλλά δεν υπάρχει ενιαία αραβική πολιτική. Mm -hmm. Κάποιοι Άραβες ήταν με τον Άσαντ, κάποιοι Άραβες ήταν εναντίον με τον Άσαντ. Και αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες οι οποίες Μπορεί να έχουν κάποια πολιτική διαφορά. Εμένα αυτό που με φοβίζει πιο πολύ. Για το θέμα δεν... είναι ότι οι Καταργιανοί και οι Ισραηλοδάρευε έχουν χρήματα όμω. Ναι, είναι, ναι. Δηλαδή ναι, είναι από ναι. τι εύρωστε χώρε του κόλπου, έτσι. Δε, δεν <coughs> έχουν. Σε επίσημο επίπεδο δεν έχει αποδειχτεί τίποτα. Mm -hmm. Ά, σε α... σε... μένα όμω με ανησυχεί το εξή. Όχι τόσο η χρηματοδότηση, αλλά ποιο οπλίζει αυτού του ανθρώπου. Τα όπλα δεν είναι εγχώρια κατασκευή. Ναι, είναι είναι, μα προς. και οι Γάλλοι έχουν δώσει όπλα και το παραδέχτηκαν χθε κιόλα. Αλλά αυτό είναι πίσνα, αγαπητέ μου, ο Σαμουίλη. Δηλαδή, εντάξει, μεμπτό από τη μία πλευρά, γιατί λέμε έχουμε και πολλοί από εμά εμποτιστεί και λέμε, μα εμεί του δίνουμε τα όπλα. Αυτό είναι πίσνα τη πολεμική βιομηχανία. Να σα πω κάτι. Ε, δεν μ' αρέσει αυτό το απόλυτο. Και οι Γάλλοι του δίνουν όπλα. Όχι, υπάρχουν και Γάλλοι οι οποίοι είναι σε μη κυβερνητικέ οργανώσει και πάνε και βοηθάνε. Άρα ένα μέρο τη γαλλική πολιτική δίνει όπλα. και αυτή τη στιγμή όπως ένα μέρος της αμερικανικής πολιτικής επιμπού δημιούργησε όλες αυτές τις καταστροφές. Δεν μπορώ να πω όλοι οι Αμερικανοί, δεν μπορώ να πω όλοι οι... Σωστό είναι αυτό. Όπως... Αν ο Άσαντ φύγει θα διευκολύνει, θα δυσχεράνει την κατάσταση Κι, σήμερα. Κοιτάξτε, πού να πάει ο Άσαντ. Ε, σου είπα και, χθε και έξω, σαν να πάει στο Περού, να πάει στη Βραζιλία, να Αν... πάει ξέρω εγώ στην Αλάσκα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μερίδα λαού η οποία βλέπει τον Άσαντ σαν ε, παράγοντα σταθερότητα. Η μισή. Και... Γιατί άλλη μισή Ας... έχουν πάρει το δρόμο τη της μετεγκατάσταση. Τη της, Τις, της προσφυγιάς. Τις προσφυγιά. Της προσφυγιά σε σε κανονικέ ανθρώπινε συνθήκε ή βλέποντα εικόνε ανθ... συνανθρώπων. Συνανθρώπων που πνίγονται μέσα στη θάλασσα. Συνανθρώπων οι οποίοι ταλαιπωρούνται χιλιόμετρα. Συνανθρώπων οι οποίοι στέκονται μπροστά σε κάποια τείχη που αρχίζουν δυστυχώ, δυστυχώς να αυξάνονται. Αυτές οι εικόνες αποτρέπουν την υποστήριξη κάποιων ανθρώπων προς τον Άσαντ ή τις ενισχύουν. Και το ερώτημα το δικό μου είναι πάρα πολύ απλό. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από τη Συρία και πάνε στην Τουρκία και δηλώνουν ευθαρσός και προς τιμήν τους. Δεν θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Θέλουμε να πάμε Γερμανία, θέλουμε να πάμε Σουήδη. Γιατί δεν υπάρχει ένας διεθνής φορέας και ήταν μια καλή ευκαιρία. Γιατί αυτή. δεν του θέλουν οι άλλοι πλέον, αγαπητέ μου, yeah. κύριε Μπισάρα, και μετά από αυτό που έγινε, αγαπητέ μου Σαμμούιλ, και μετά από αυτό που έγινε, ε, είναι δεδομένο ότι θα, θα ενταθούν τα μέτρα, θα γίνουν πιο αυστηροί, θα ορθώσουν, βλέπετε, οι Σλοβαίνοι, οι Σκοπιανοί ακόμα αποφάσισαν να, να, να κλείσουν σύνορα και να μαζευτεί πολλοί κόσμο εδώ στη Βαλκανική για πολλωστή φορά. Το θέμα είναι αν στο μεσοδιάστημα μπορέσουμε, και δεν ξέρω αν από την εμπειρία, από όσα γνωρίζετε. Ε, μπορεί να έχει επιτυχία, επιτυχία έκβαση μια γενικευμένη επιχείρηση από αέρος αλλά και χερσαία επιχείρηση στους θύλακε των τζιχαντιστών. Δηλαδή αν μπορεί η Δύση να τους δώσει ένα μάθημα, να τους περιορίσει, να τους αφανίσει το κάτω-κάτω για να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία, αν αυτό θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι μία από τις λύσεις και είναι η πιο επιτακτική λύση να πάρουν ένα μάθημα. Αλλά δυστυχώς έχουμε το πείραμα και την εμπειρία με την Αλκάδα. Και στα βουνά Μπόρα Μπόρα η Κάδα πήρε μάθημα. Και στο Ιράκ έγινε μια χερσαία επέμβαση και καταλήφθηκε μια ολόκληρη χώρα με πρόσχημα τον εκδημοκρατισμό. Πού κατήντησε αυτή η χώρα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν δύο παραλίδρων. Στατιωτική επέμβαση. Εδώ όμω δεν έχουμε να κάνουμε χώρα. Συγγνώμη, η ειδοποιώ διαφορά, αγαπητέ μου, σαμουλή είναι αυτή. Ότι εδώ έχει να κάνει με ένα κύμα, με ένα ρεύμα, με ένα τρομοκρατικό κύμα, δεν ξέρεις, δεν ξέρω πώ θέλετε να το χαρακτηρίσετε, το οποίο επεκτείνεται. Δεν είναι ότι έχω μια εμφύλια διαμάχη από ποικίλα συμφέροντα μέσα στα όρια τη χώρα μου. Ε, μπαίνουν οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, ξέρω εγώ, οι Γάλλοι, οποιοδήποτε άλλοι και δημιουργείται μια κατάσταση και μετά πάλι πρόβλημα. Εδώ, ε, το είδαμε στη Γαλλία, ενδεχομένω το δούμε και κάπου αλλού. Το, 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 το θέμα έχει, έχει πάει παντού. Εδώ, το πρόβλημα έχει πάει παντού. Εδώ λοιπόν ήθελα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχει μια στρατική επέμβαση, αλλά πρέπει παράλληλα να αντιμετωπιστεί ιδεολογικά αυτό το μόρφωμα. Διότι πώ φτάνει ένα άνθρωπο να του γίνεται πλήση εγκεφάλου, να βάζει εκρηκτικά στη ζώνη και να έχει την εντύπωση ότι σκοτώνοντα συνανθρώπου θα γίνει μάρτυρας και θα μπει στον Παράδεισο. Mm -hmm. Πώς γίνεται να πιστεύουμε τέτοια πράγματα στη στιγμή. Chilling... Δεν τα πιστεύουμε εμεί. Όχι, όχι. Τα πιστεύει η άλλη πλευρά. Ξέρουμε, καταλαβαίνουμε τι λέει Τα πιστεύουμε μέσα, μέσα, Σε, μέσα Όχι, όχι, δεν λέω για μένα και τον κόσμο. πρώτο πληθυντικό. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά, αλλά, δεν μπορεί να του αλλάξει. Δηλαδή, πώ να αλλάξει το μυαλό αυτό. Αν αυτό θέλω να πει. Του Ταλιμπανέζου, ο οποίο λιθοβολούσε μια γυναίκα γιατί λοξοκοίταξε το γείτονα, α Μπορεί να τον κάνει αυτό να σκεφτεί δυτικό τροπά. Δεν γίνεται. Δύσκολο. Και τώρα δεν μιλάω για Λιμπανέζο. Μιλάω. Όχι, είπα για Ταλιμπανέζο. Ή για τον Ινδό, ο οποίο έχει μια ανοχή στο βιασμό των παιδιών. Και η Πώ θα το αλλάξει την άποψη στι αιώνε για να το κάνει, στι δεκαετίε. Και οι Ταλιμπάν, κάποια στιγμή χρησιμοποιήθηκαν. Και τώρα οι Ταλιμπάν είναι ανεξέλεγκτοι. Και αυτοί χρησιμοποιήθηκαν. Και τώρα οι Ντάεσοι είναι ανεξέλεγκτοι. Το θέμα είναι πώ θα περιφρούρήσουμε τι κοινωνίε εκεί που υπάρχουν τέτοιοι πυρήνε ή μπορεί να υπάρξουν τέτοιοι πυρήνε πρέπει να σταματήσει αυτή Να το πω ανάποδα. Να... ανάποδα. Συγγνώμη, ναι, 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 να πω πάνω, ναι, 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 πάνω σε αυτό το κομμάτι να πούμε κάτι. Ε, Μήπω είναι και θέμα ε, ηγετών, θρησκευτικών ηγετών. Δηλαδή, πού είναι η θρησκευτική ηγεσία, πού είναι οι θρησκευτικοί ηγέτε. Και συγγνώμη, για να ολοκληρώσω, γιατί εδώ θα το δυσκολέψω λίγο. Θα μιλήσουμε για τη διαφορά μια ε, γενική φιλοσοφία για την αξία τη ζωή. Δηλαδή, είδαμε τον Πάπα πριν από λίγα χρόνια γονατιστό στο Πατριαρχείο να ζητά συγγνώμη για ό,τι τέλο πάντων έγινε ε, επί σειρά αιώνων. Πού είναι η συνοχή των θρησκευτικών ηγετών του Ισλάμ, το οποίο Ισλάμ, να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο, αν δεν γνωρίζει, έχει ω σκοπό την ένωση με τον Θεό και την, ε, το μηδενισμό του Εγώ. Αν δεν κάνω λάθο. Okay. Δύο από τα συνέδρια που είχα την τιμή να αναλάβω την διαρμηνία και δυστυχώ δεν πήραν έκταση όσο θα έπρεπε. Mm -hmm. Ήταν ένα συνέδριο το Σεπτέμβριο, φέτο, στην Αθήνα και το δεύτερο συνέδριο ήταν. Για την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή, διαθρησκευτικό και πολιτιστικό διάλογο και μάλιστα το είχε κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών με πρωτοβουλία του Υφυπουργού του κ. Αμανατίδη. Οπότε ήρθαν θρησκευτικοί ηγέτε, πατριάρχε, μεταξύ των οποίων και ο Πατριάρχη Αντιοχία, mm -hmm. ο οποίο σημειωτέων ο αδελφό του είναι ο δεσπότη που απήχθη από αυτού ah, του εξενμιστέ mm -hmm. και είχαν έρθει μουσουλμάνοι ηγέτε. Το θέμα είναι το εξή δεν ακούνε στου θεσμικού θρησκευτικού ηγέτε. Δηλαδή, βγήκε ο ανώτατο σε του Αλάζαρ, βγήκαν και μουφτίδε και ολεμάδε από τη Σαουδική Αραβία και από άλλε αραβικέ μουσουλμανικέ χώρε, οι οποίοι του έχουν κατακρίνει και για τι πράξει του και για τι σκέψει του. Αυτοί δεν ακούνε, διότι έχουν φτάσει στο σημείο του αναχωρητισμού ή τη απόρριψη τη λέξη τακφύρ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι στο μήνυμα που έστειλαν Μιλάνε για επιδρομή στο Παρίσι, χρησιμοποιούν mm -hmm. κάποιες εκφράσεις οι οποίες θυμίζουν κάποιες ε, 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 ιστορικές στιγμές, για σταυροφορία, mm -hmm. γιατί μην ξεχνάμε στην 7η σταυροφορία το 1248, επικεφαλής ήταν ο Γάλλος, βασιλιάς του ο ο 29ος, ο οποίος εχμαλωτίστηκε mm -hmm. σε αυτή τη σταυροφορία. Και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν απορρίψει τον κόσμο, και προκειμένου να πάνε στον παράδεισο, είναι έτοιμοι να σκοτώσουν. Θα <Τα> μπορούσε η Δύση τεχνιέντο να, να προκαλέσει ζήτημα εντό του, του χώρου του Ισλάμ. Δηλαδή, στη λογική του διέρη, όχι ακριβώ βασίλευε, αλλά να, να δημιουργηθεί ένα μπλοκ, α, του Ισλάμ εναντίον αυτών. Στο διάβα του αυτοί σκοτώνουν και Ισλαμιστέ και εκτό από χριστιανού ή άλλου, σκοτών σκοτώνουν και οι Ισλαμιστέ. Σκοτώνουν μουσουλμάνου. Για μένα δεν υπάρχει η λέξη Ισλαμιστή. Και, και δεν πρέπει να υπάρχει. Του σκοτώνουν γιατί, αν είναι μουσουλμάνο ο άλλο τι. Για ποιο λόγο. Τον Δια... έχω εγώ με το μαχαίρι μπροστά μου και λέμε μουσουλμάνο. Πιστεύω ναι, στον Υιο Θεό Ναι, ναι, αλλά δεν πιστεύει στον ίδιο δογματισμό του. Διότι υπάρχει αυτό ο φανατικό, ο εξθεμιστή, ο οποίο πιστεύει ότι αυτό είναι μέσα σε εισαγωγικά ο ορθόδοξο που εφαρμόζει το σωστό Άρα Ισλάμ Άρα υπάρχει έτσι κι αλλιώ διαφορά στο ναι, έτσι... Υπάρχουν δύο Άρα... τάσεις έτσι Άρα μας συμφέρει αυτή τη στιγμή mm -hmm. να δείξουμε σεβασμό σε μια ολόκληρη θρησκεία που λέει τη Ισλάμ να έχουμε συμμάχου τους μετριοπαθεί μουσουλμάνου και να απορρίψουμε ότι και στη δική μα πλευρά υπάρχουν τα γεράκια, υπάρχουν οι φανατικοί αυτοί οι φανατικοί mm -hmm. του συμφέρει να υπάρχουν... Μια μια άλλη. Έχει διαφορετική προσέγγιση, το είπε νωρίτερα ο, ο Κώστα. Υπάρχει μια απαξία τη ίδια τη ανθρώπινη φύση στην άλλη πλευρά, σε ένα μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή, όταν ο άλλο σου λέει. Σήμερα κερνάνε γλυκά. Έχω ε, φωτορεπορτάζ, και... ε, ε, κύριε Μπισάρα. Δηλαδή, από την, πόλη σύρτη, 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 όταν, όταν... Από την πόλη Σύρτη, όπου σήμερα όλα τα μαγαζιά, εδώ έχω φωτορεπορτάζ μπροστά μου, κερνάνε γλυκά και καραμέλε στου περαστικού για την επιτυχία yeah. του χτυπήματο στο Παρίσι. Η πόλη Σύρτη, αν θυμάστε, είναι στη Λιβύη. Η πόλη Σύρτη, αν θυμάστε, ήταν αυτή που σφυροκοπήθηκε το 1986 από του Αμερικανού επικαντέρου. Τάφη. Αυτή τη στιγμή η πόλη Σύρτη, όπω και η Λιβύη, διοικείται από φατρίε. Αυτέ οι φατρίε είναι φιλικά προσκύμενε στον εξτρεμισμό. Τρει ζώνε δεν αυτό... είναι. Τρει ζώνε επιρροή είναι η Λιβύη. Εσύ. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει στην πόλη Σύρτη δεν εκφράζει ναι. το μετριοπαθή Αντι... μουσουλμάνων. Καλά κάνετε και το λέτε. Οπότε αυτή τη στιγμή. Κι εγώ το αισθάνομαι Εμένα αυτό. Κι ενδιαφέρει... εγώ, εγώ το αισθάνομαι αυτό. Εμένα, λέτε, και όλοι μας, Εμένα με ενδιαφέρει ο φίλο μου, ο μητροπαθή mm. με του μουσουλμάνου, τι λέει. Πολύς Αποδοκιμάζει κατακρίνει, κατα... κατηγορία Δεν θα φτάσουμε στο σημείο ούτε της υπερβολικής Ισλαμοφιλίας, ούτε Ισλαμοφοβίας. της Ισλαμοφοβίας. Ε, σε μου να ρωτήσω κάτι, γιατί το θέσαμε νωρίτερα στον, στον τον Γιάννη τον είχαμε στον Τίξο mm. ανάγκη στον δρόμο όταν ερχόσουν mm. και το λέγαμε και με τον Κώστα εδώ. Ε, τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα φαίνεται ότι θα πάνε σε μια γενικευμένη επιχείρηση εναντίον τους. Έτσι, η οποία θα είναι από αέρος, ξεκίνησαν οι Γάλλοι χθες, θα είναι ενδεχομένω και χερσαίε επιχειρήσει. Ε, η Ελλάδα, οι Έλληνε, αν κρατήσουμε ουδέτερη στάση, σωνόμαστε ή πρέπει να πάρουμε το μέρο εκείνων οι οποίοι θα πάνε σε ακραία αντιμετώπιση του. Ε, να το πω και διαφορετικά. Σήμερα είμαστε στο κάδρο του. Αυτό που ήταν στη Λέρο, ο άλλο που ενδεχομένω είναι τώρα που μιλάμε σαν οθράκι. Κάποιο μπορεί να περπατάει στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, έτσι μεταξύ αυτών οι οποίοι πέρασαν ε, στη χώρα μα έχει την Ελλάδα ως, στο κάδρο των στόχων ή όχι. Πιστεύω όχι. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι κάδρο στο στόχο μόνο σε μια ιστορική στιγμή. Μόνο σε μια ιστορική στιγμή που και τότε δεν έγινε. Ήταν τότε με τη Βοσνία. Που η Ελλάδα είχε πάρει το μέρο τη Σερβία. Αλλά δεν έγινε. Η... Ε, μου αλλά πήγανε πάνω. Δεν η είχαν... Ελλάδα δεν είναι στο κάδρο Αυτόν τον... Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ηφησυχάσουμε ή να μην πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα, διότι εδώ μιλάμε για μέτρα ασφαλεία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να παίξει έναν πολύ ζωτικό ρόλο σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια μεσολάβηση. Διότι και την τιμούν και την αγαπάνε και την σέβονται οι Άραβε. Οι, και... οι Άραβε, ναι, με του δικατιστέ δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, 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 να, αρχί... να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίγουμε πόρτε. Αύριο, Φερρυπίν, γίνεται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Διότι η Τουρκία παίζει έναν ρόλο κλειδί αυτή τη στιγμή. Και μακάρι όλα να πάνε καλά. Μα... Σαμουίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξεδικός... Εξεδικός... Τι εξεδικός... θα έλεγε, Τι εξεδικός... θα έλεγε, εξεδικός... Σου είπα Κώστα. Εξεδικός... Εγώ, χάρηκα που τον συνάντησα ναι, ναι, ναι. χθε στην έκθεση των Σαμουίλη. Είχαμε πολλά χρόνια να τα πούμε. και ε... εγώ, εγώ ε, όχι, μόνο αυτό. Τι θα συμβούλευε off the record στον Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα Κοτζιά, αν μα ζητήσουν να πάμε να, να στείλουμε δυνάμει. Να στείλουμε δυνάμει για ποιο λόγο. Χερσαίε επιχειρήσει. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Διότι οι χερσαίε επιχειρήσει δεν ξέρω αν μπορεί κάποια κυβέρνηση στη Δύση να αναλάβει αυτό το πολιτικό κόστο. Διότι έχει να κάνει και δεν είναι τυχαίο ότι σφάζουν ανθρώπου που πήγαν να διασκεδάζουν. Απ' την άλλη μεριά. Είναι μεγάλο το πολιτικό κόστος όταν έχεις να τα βάλεις με ανθρώπους οι οποίοι σκοτώνοντας τον ίδιο τον εαυτό αφού σκοτώσουν κάποιους άλλους νομίζουν ότι θα γίνουν μάρτυρε. Χρειάζεται και στρατιωτικό χειρισμό και άλλου είδου διπλωματικού χειρισμού. Σα μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σκελά. Να καλά. καλά. Να